Λοιπόν, τώρα και σε εκείνη την είδηση για την οποία απόρρισα το πρωί, επειδή δεν γνώριζα προσωπικά περισσότερα πράγματα, αλλά ψάχνοντας τα βρήκα, διότι ανοίγει, λέει, ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση των μακροχρόνια ανέργων, ένα ζήτημα που εκκρεμούσε στον ΕΦΚΑ από το 2017, καθώς σχετική εγκύκλειος ξεκαθαρίζει πως διατηρείται σε ισχύ ακόμα και μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου το ευνοϊκό καθεστώς του 2000. Βάσει αυτού, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει τις εισφορές έως και 5 ετών προκειμένου άνεργοι που βρίσκονται εγγεγραμμένοι στον οργανισμό για περισσότερο από ένα χρόνο να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι οι μακροχρόνια άνεργοι να έχουν τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφαλίσεις ένσημα. Δηλαδή να είναι ασφαλισμένοι για τουλάχιστον μία δεκαετία σε οποιοδήποτε πρώην ταμείο κύριας ασφάλισης, ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΓΑ, και να χρειάζονται έως 5 έτη ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα. Βέβαια, μετά τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που επήλθαν με τους αμνημονιακούς νόμους του 2010, του 2012 και του 2015, τα όρια ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι μακροχρόνια άνεργοι άνδρες και γυναίκες προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του 2000 και να αποκτήσουν δικαίωμα άλλαξαν. Πλέον αυτά που ισχύουν είναι το 57ο έτος για θεμελίωση σύμφωνα με τον κανονισμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και το 62ο έτος παλιοί και νέοι για θεμελίωση εκτός καθεστώτος βαρέων ανθυγιεινών. Καλημερίζω και τον καθηγητή εργατικού δικαίου, κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα. Ζητώ συγγνώμη διότι συνέπεσε το ράδιο Αλεξανδρούπολης, ράδιο Στάτους. Αφήστε τα αυτά, εγώ δεν είπα τίποτα. Όλοι συγχωρεμένος να είστε. Να εξηγήσω μια διάταξη συνταξιοδοτική. Σας ευχαριστώ για την τιμή, κυρία Δουλγεράκη. Καλημερίζω τους αξιοτίμους ακροατές και ακροατρίες σας. Κύριε Μητρόπουλε, να σας πω. Ήδη έλεγα και έδινα κάποιες πληροφορίες, γιατί ήταν κάτι που δεν το ήξερα και το έψαξα, ότι ανοίγει ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση μακροχρόνια ενέργων, ένα ζήτημα που εκκρεμούσε στον ΕΦΚΑ από το 2017. Αλλά εσάς σας κάλεσα για ένα άλλο θέμα. Διότι έβλεπα στην ΕΝΠΕΚ ότι εκδικάζεται 20 Νοεμβρίου στο πρώτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας η ανέρεση του ΕΦΚΑ κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία είχε αναγνωρίσει το δικαίωμα τελεσίδικα της συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένη, που είχε οφειλές προς τον ΕΦΚΑ 86.000 ευρώ, πολύ πάνω από το πλαφόν που προβλέπει ο νόμος. Δώστε μας τις πληροφορίες, γιατί τουλάχιστον και εσείς το ξέρετε, το έχετε πει πολλάκις, αλλά και οι ίδιοι επαγγελματίες το έχουν πει πάρα πολλές φορές, ότι οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία δεν τους αφήνουν να πάρουν σύνταξη. Να πούμε ότι σήμερα 300.000 ασφαλισμένοι λόγω οφειλών στα ταμεία δεν παίρνουν σύνταξη. Πολλοί εξ αυτών είναι 70, 75, 80, προχθές μου ήρθε και ένας 89 ετών που λόγω οφειλών στον ΕΦΚΑ δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, γίνει 89 ετών. Να πούμε επίσης, κυρία Δουλγεράκη, αγαπητή Αγγέλα, χρόνια σας πολλά για χτες. Να είστε καλά. Να ζήσετε πολλές δεκαετίες όπως όλος ο κόσμος, ευτυχισμένος όλος ο κόσμος και εσείς βεβαίως, γιατί εορτάζετε. Να πούμε ότι η κυρία, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη, είχε οφειλές 66.000 πάνω από το πλαφόν. Δηλαδή ενώ το πλαφόν ήταν 20.000, η κυρία χρωστούσε 86.000. Δεν έχει αλλάξει, επειδή είπατε ήταν, είναι ακόμα 20.000. Είναι, ναι. Παραμένει και με το προωθούμενο νομοσχέδιο, ο κύριος Υπουργός Εργασίας, τον έβλεπα τώρα σε μια συνέντευξη, θα το κάνει 30.000. Άρα η κυρία ασφαλισμένη χρωστούσε 4 φορές πάνω από το όριο για να πάρει σύνταξη. Να το κάνω κατανοητό στους ακροατές για να καταλάβουν τι είναι. Γιατί ο νόμος λέει ότι αν χρωστάς πάνω από 20.000, αν δεν πληρώσεις εφάπαξ το παραπάνω, το πάνω από τις 20, η κυρία όφειλε να πληρώσει εφάπαξ τις 66.000, δεν παίρνει σύνταξη. Στηριζόμενοι οι συνεργάτες μου σε μια γνωμοδότηση δική μου, που έλεγα ως καθηγητής ότι η κυρία λόγω του κορονοϊού, λόγω των μνημονίων, δεν είχε δυνατότητα να πληρώσει τις εισφορές και είχε και σοβαρά προβλήματα υγείας,
το δικαστήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, ευαίσθητες δικαστήνες, είπε ότι χορηγήσατε σύνταξη, είπε στον ΕΒΚΑ, διέταξε, χορηγήσατε σύνταξη στην κυρία, αφού είχε οικονομική αδυναμία και σοβαρά προβλήματα υγείας, και αφήστε τις οφειλές όποιες είναι. Το κοινοποίησαμε στον ΕΦΚΑ, το πρωτοαπόφασμα δίκαιου, πήγαμε στο εφετείο, διότι ο ΕΦΚΑ δεν συμβάσει και τρομοκρατήθηκε η διοίκηση, διότι 300.000 και πλέον κόσμο θα έπαιρνε όποιες οφειλές και αν είχε θα έπαιρνε σύνταξη, μεγάλο θέμα και για τον ΕΦΚΑ. Προσέφυγε ο ΕΦΚΑ στο εφετείο κατά της απόφασης που εξηγήσαμε, έχουμε το ιστορικό στην ιστοσελίδα της ΕΦΚΑ, και πάλι ήρθε το διοικητικό εφετείο, οι εφέτες τώρα, το ανώτερο δικαστήριο, ομόφωνα τιμώρησε τον ΕΦΚΑ για μεγάλα δικαστικά έξοδα, τον τιμώρησε τον ΕΦΚΑ και του λέει δώσε τη σύνταξη ανεξαρτήτως των οφειλών που είχε η κυρία ασφαλισμένη. Και επειδή ο ΕΦΚΑ εδώ αυτό καταλαβαίνετε τι δρόμο και παράθυρο και πόρτα άνοιγε για να συνταξιοδοτηθούν όλοι ανεξαρτήτως των οφειλών, προσέφυγε κατανέρεση που λέμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, που θα τη δικάσουν οι συνεργάτες μου, πατώντας σε δική μου γνωμοδότηση, επιστημονική γνωμοδότηση, στην ουσία πάμε να σπάσουμε το πλαφόν. Δηλαδή να πάρει ο κόσμος σύνταξη ή με τα χρόνια που έχει πληρωμένα ή ανεξαρτήτως οφειλών. Και περιμένουμε το Συμβούλιο Επικρατείας, βεβαίως θα μου πείτε μέχρι τώρα όλα τα ανώτατα δικαστήρια έχουν κατακρεουργήσει τα συνταξιοδικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανέτρεψαν παλιές ευνοϊκές αποφάσεις, μόνο για τα δικά τους θέματα οι δικαστές είπαν απερίφραστα καμία περικοπή για τις συντάξεις μας, για τους άλλους είπαν αντίθετα. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Και εγώ και οι συνεργάτες μου. Ναι, αλλά από την άλλη βέβαια πρέπει να ληφθεί και η πολιτική απόφαση. Δεν κάνει εξαγραμμή το τελευταίο του κυρίου Γεωργιάδη, το ουκαλάβης παρά του μιέχοντος, έτσι. Οι δικαστές θα τα πάρουν, θέλει δεν θέλει ο κύριος Γεωργιάδης, του το εξήγησε, ήμουν παρόν σε εκπομπή μαζί του και του εξήγησα ότι θα τα πάρουν οι δικαστές αναδρομικά και όλα, θέλουν δεν θέλουν οι υπουργοί και η κυβέρνηση, διότι οι αποφάσεις των ολομελιών των νοτάτων δικαστηρίων εφαρμόζεται στα σύγχρονα κράτη. Άλλο το ότι οι δικαστές είπαν για τους εαυτούς τους τα θέλουμε να πάρουμε χωρίς περικοπές συντάξεις, ενώ για τους άλλους συνταξιούχους οι ίδιοι είπαν να μην πάρουν αυξημένες συντάξεις. Άλλο το θέμα. Αυτό έχει άλλο ζήτημα για συζήτηση, αλλά θα πρέπει, επειδή και προσωπικά χειρίστηκα υποθέσεις δικαστών στα ανώτατα δικαστήρια, ανωτάτων δικαστικών, πρέπει να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί η απόφαση για τους δικαστές. Προχτές μάλιστα ενθυμούνται οι ακροατές μας ότι την ίδια απόφαση με τους δικαστές κερδίσαμε και εμείς οι καθηγητές πανεπιστημίου. Πήγαν κάποιοι συνταξιούχοι, δικαστές ΑΕΗ, και προχθές το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο, το ελεκτικό συνέδριο, ό,τι είπε για τους δικαστές, δηλαδή συντάξεις χωρίς περικοπές μνημονιακές, είπε και για τους καθηγητές ΑΕΗ, δηλαδή συντάξεις χωρίς μνημονιακές περικοπές. Ακολουθούν οι στρατιωτικοί, ακολουθούν οι γιατροί του ΕΣΥ, ακολουθούν οι διπλωμάτες, ακολουθούν οι στρατιωτικοί στο σύνολό τους. Άρα λοιπόν, τι θα έχουμε? Θα έχουμε δύο τώρα ταχύτητες. Τα ειδικά μισθολόγια να παίρνουν συντάξεις χωρίς περικοπές και όλοι οι ταπεινοί, οι κοινοί λεγόμενοι σε εισαγωγικά, αλλά περήφανοι συνταξιούχοι, λόγω των αποφάσεων των ιδίων δικαστών, θα παίρνουν συντάξεις με τις θηριώδεις περικοπές. Τι μπορεί να γίνει? Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να δώσει και στους μένες και στους δε. Εγώ δεν λέω να μην δώσει στους συνταξιούχους, δικαστές, καθηγητές και όλους, αλλά να δώσει και στους όλους τους ασφαλισμένους, γιατί όπως ξέρετε και ξέρουν οι ακροατές, ότι εδώ και δύο χρόνια το ανώτατο συμβούλιο, το Συμβούλιο Επικρατείας, είπε να δοθούν τα αναδρομικά του εντεκομήνου στους συνταξιούχους και μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί. Ενώ μέσα στη εβδομάδα προωθείται διάταξη για να καταβληθούν τα αναδρομικά, όλα τα αναδρομικά στους δικαστές. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση, διότι έχει και μια ηθική απαξία. Δηλαδή να ικανοποιήσει το ένα αίτημα, και σωστά λέω, και σωστά για τους δικαστές, και να μην ικανοποιήσει την απόφαση που έχει εκδοθεί εδώ και δύο χρόνια από το Συμβούλιο Επικρατείας για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του Ναυτικού μας και ούτω καθεξής. Κυρία, αγαπητή κυρία Δουλειάκη. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Δεν έχω τι να πω, κυρία Μητρόπουλε. Τα είπατε όλα μόνος. Δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε σχόλιο, ούτε παραπολιτικό σχόλιο, ούτε καυστικό σχόλιο, κανένα σχόλιο. Τα είπατε όλα μόνος σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνταξιούχοι, δύο, συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων, έτσι μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Γι' αυτό και ξεσηκώνονται οι συνταξιούχοι. Γι' αυτό και ξαναβγαίνουν στους δρόμους τέλος του Νοέμβρη και αρχές του Δεκέμβρη. Γι' αυτό και άλλη μια φορά θα δούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω Παγκρίτιο είναι το συλλαλητήριο τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη εδώ στην Κρήτη. Δεν έχω τι να πω. Πραγματικά δεν έχω τι να πω. Πείτε μου, λύστε μου μια πορεία. Για αυτή την κυρία. Με το τετραπλάσιο ουσιαστικά χρέος στον ΕΦΚΑ. Καλά το είπα, πείτε μου κάτι. Της είπε ναι, το δικαστήριο, πάρτε τη σύνταξη. Αλλά μισό λεπτό. Είναι πιο μειωμένα τα χρόνια. Υπάρχουν ρυθμίσεις σε ό,τι έχει να κάνει και με τις οφειλές της. Τις ρυθμίζουν δηλαδή το χρέος της. Ή απαλήφεται. Το δικαστήριο είπε, δώστε τη σύνταξη τουλάχιστον με τα πληρωμένα χρόνια, και τα πληρωμένα χρόνια είναι πολλά για την κυρία και υπέρα, αλλά μέχρι τώρα η κυρία παίρνει σύνταξη κανονικά με όλα τα χρόνια, είτε είναι πληρωμένα είτε είναι μη πληρωμένα, και περιμένουμε το Συμβούλιο. Γιατί, επαλαμβάνω, είπαν τα δύο δικαστήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού ότι ανεξαρτήτως οφειλών λόγω προβλημάτων υγείας πρέπει να της χορηγηθεί σύνταξη κατά τον τρόπο που το ζήτησε. Αν με ρωτάτε λοιπόν αυτή τη στιγμή, η κυρία παίρνει σύνταξη και πάνω από τις οφειλές που έχει. Δηλαδή παίρνει μια κανονική σημαντική σύνταξη, επειδή τα δύο δικαστήρια αναγνώρισαν ότι τα προβλήματα υγείας που είχε και η οικονομική δυσπραγία που είχε πρέπει, επιβάλλουν στον ΕΦΚΑ να της χορηγήσει σύνταξη. Αυτό αμφισβητεί ο ΕΦΚΑ και προσέφυγε κατά μέρες. Και σε περίπτωση που υπάρξει δικαίωση και από το Συμβούλιο Επικρατείας για την γυναίκα, ανοίγει ο ασκός, ο καλός ασκός του αιώλου, τα ξέρετε κάτω εκεί, κριτική κλπ. Ο καλός ασκός του αιώλου, που η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να διαγράψει οφειλές, να διαγράψει τουλάχιστον προς αυξήσεις, να δώσει η σύνταξη τουλάχιστον με τα πληρωμένα χρόνια. Ανοίγουν μεγάλες δυνατότητες για να πάρουν σύνταξη όσοι χτυπήθηκαν από τον κορονοϊό, από τα μνημόνια, από την οικονομική κρίση, να αναστάνουν οι άνθρωποι. Και βεβαίως εμείς που χρόνια τώρα λέμε ας διαγραφούν οι προσαυξήσεις τουλάχιστον ή ένα τμήμα των χρέων για να πάρει ο κόσμος σύνταξη. Αφού τις περισσότερες οφειλές, τα ταμεία στον ΕΦΚΑ τον έχουν μεγαλοεργοδότες και μεγαλοεπιχειρηματίες, που ενώ ήδη διαβιούν πλούσια, οι επιχειρήσεις τους έχουν φτωχεύσει και χρωστάν απίθανα εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ. Κυρία Δουλγεράκη, αγαπητοί ακροατές. Πάντως είναι ενδιαφέροντα και εκείνα τα στοιχεία, και είναι το τελευταίο το οποίο λέω, κύριε Μητρόπουλε, το οποίο δίδεται, στοιχεία τα οποία δίδεται, ότι είναι κοντά 1,5 εκατομμύριο οι οφειλέτες, 300.000 οι ασφαλισμένοι χωρίς σύνταξη λόγω των οφειλών πάνω από το πλαφόν. Έτσι. Όπως ήταν και η κυρία. Γι' αυτό είναι μεγάλο ενδιαφέρον αυτής της απόφασης. Η κυβέρνηση βέβαια, και δεν ξέρω, δεν έχει τύχη δημοσιότητας, αλλά την έχει πολύ πανικοβάλει την κατάσταση και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, διότι θέλει να δώσουν μάχη, να απορριφθούν, να ανατραπούν οι δύο αποφάσεις του πρώτου και δεύτερου βαθμού, διότι αντιλαμβάνεστε και για τον ΕΦΚΑ είναι Big Bang, είναι δηλαδή από τα πάνω κάτω. Όταν 300-400.000 οφειλωτών πέραν του πλαφών θα πάνε στον κισέ του ΕΦΚΑ να αξιωθούν και να αξιώσουν σύνταξη. Κυρία Δουλγεράκη, είναι σημαντικό το θέμα. Και για σαφέστατα, σαφέστατα. Περιμένουμε να δούμε. 20 του Νοέμβρη. Τώρα. Ναι, έτσι, σε λίγες μέρες. Εργάτες μου, πατώντας σε δική μου γνωματότηση, που προέταξα στοιχεία οικονομίας, οικονομικής δυσπραγίας και υγείας τη συγκεκριμένη ασφαλισμένη. Ωραία, περιμένουμε να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.